2013 μας έφερε 24 νέες αρμοδιότητες που ασκούσε η καταργηθής απλή δημοτική αστυνομία και μας άφησε δυστυχώς με λιγότερους αστυνομικούς. Παρά τα αυτά, το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος Σιτίας, του κλιμακίου αστυνομικών επιχειρήσεων Σιτίας, του αστυνομικού σταθμού Κουτσουρά και του αστυνομικού σταθμού Αρολιμένα Σιτίας, με την συνεργασία και συνδρομή των υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου, εργάστηκε επιδεικνύοντας ζήλο, επαγγελματισμό και πολλές φορές πέραν του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας, με αποτέλεσμα να κλείσει περσινή χρονιά με θετικό πρόσημο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μειώθηκαν οι κλοπές και διαρρήξεις σε ποσοστό 63%, που σε πραγματικούς αριθμούς μεταφράζεται σε 31 κλοπές το 2013 έναντι 94 το 2012, 61 δηλαδή λιγότερες. Συνελήφθησαν 21 άτομα και εξιχνιάστηκαν 23. Και στο θέμα των ναρκωτικών, επιτύχαμε σημαντικά αποτελέσματα, συλλαμβάνοντας 20 άτομα, 2 περισσότερα από το 2012. Δεν θέλω να σταθώ όμως άλλο σε αυτά, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστά, αφού συνήθως δημοσιοποιούνται οι όποιες επιτυχίες μας. Σημαντικότερο για μας ήταν η στήριξη που παρήχαμε την προηγούμενη χρονιά σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό του Δήμου Σιτίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και σε ψυχικά πάσχοντες συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα, επιληφθήκαμε αυτεπάγγελτα, ακόμα και όταν δεν επιθυμούσε το θύμα την ποινική δίωξη του θήτη ή φοβόταν να μιλήσει, σε 8 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, συλλαμβάνοντας αντίστοιχο αριθμό δραστών, όπου από αυτές τις περιπτώσεις, 2 ανήλικα θύματα μεταφέρθηκαν από την υπηρεσία μας με εντολή του εισαγγελέα σε ξενώνες ανηλίκων. Μεταγάγαμε 15 συμπολίτες μας ψυχικά πάσχοντες για θεραπεία σε ψυχιατρική κλινική, πολλοί από τους οποίους είναι σήμερα καλά στην υγεία τους. Εδώ θέλω να σταθώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνδρομή τους στην υπηρεσία μας, τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΕΑΚ, το Φιλοζωικό Σύλλογο, τους συμπολίτες μας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό παντοπολείο και στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου και τη μη κυβερνητική οργάνωση Κόντρα, οι οποίοι και τη χρονιά που πέρασε απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο, υποκαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες πάσχουν από την υποστελέχωση. Επίσης, να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία την Εισαγγελία Λασιθίου, τον Δήμο Σιτίας, τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, το Λιμεναρχείο Σιτίας, την Πυροσβεστική Σιτίας, την Υπηρεσία Βοτικής Αεροπορίας Σιτίας, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μοναδικό στόχο έχει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Τελειώνοντας και εκπροσωπώντας το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών της Σιτίας, να ευχηθώ το 2014 να φέρει στον κόσμο την ελπίδα και αισιοδοξία που έχει χάσει, υγεία, αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπο, να διαβεβαιώσω ότι και φέτος θα προσπαθήσουμε τα μέγιστα ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία και την ανταπόκρισή μας στα αιτήματα των συμπολιτών μας. Καλή χρονιά.